Καλωσορίζουμε τον Μιχάλη Τρεμόπουλο και τον Νίκο Χρυσόγειλο στην Κορυφαία. Είναι μια περιοδία που κάνουν εν ώψη της εναλλαγής τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα 2,5 χρόνια είναι η καταστατική μας αρχή, αποχωρεί ο Μιχάλης και έρχεται ο Νίκος. Ο λόγος αυτούς. Ο Τρεμόπουλος φεύγει, ο Χρυσόγειλος έρχεται. Αυτό είναι στα πλαίσια μιας καταστατικής δέσμευσης των οικολόγων πράσινων και μάλιστα με περηφάνεια μπορούμε να το τονίσουμε σε μια εποχή που η πολιτική απαξιώνεται και οι πολιτικοί δεν έχουν την έγκλη που είχαν στο παρελθόν. Εμείς λειτουργούμε θεσμικά. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι δεν είμαστε δεμένοι σε καμία καρέκλα, ότι στην σημερινή εποχή χρειάζεται να λειτουργούν οι θεσμοί και οι δεσμεύσεις, δεν μας υποχρεώνει ο νόμος, αλλά επειδή πρέπει να αναλασσόμαστε στις θέσεις ευθύνης, πιστεύω πραγματικά ότι στην Ευρωβουλή αυτή την πετυχημένη δουλειά που κατά κοινή ομολογία έχουμε κάνει, με 354 ερωτήσεις, με εκθέσεις, με διαβουλεύσεις, με προβολή των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων και μέσα στο Κοινοβούλιο αλλά και μέσα στην ομάδα των πράσινων, των 58 πράσινων ευρωβουλευτών από 15 διαφορετικές χώρες, σήμερα έχουμε την ευκαιρία να την ολοκληρώσουμε με μια καινούρια παρουσία στη θέση της δικιάς μου, πάνω ακριβώς στα 2,5 χρόνια, όπου ο Νίκος Χρυσόγειλος θα αναλάβει να συνεχίσει και να πάει ακόμη πιο πέρα το έργο το οποίο έχουμε κάνει. Βεβαίως, βρισκόμαστε σε μία δύσκολη στιγμή για τη χώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η Ελλάδα βιώνει μία βαθύτερη κρίση. Μία κρίση πολύπλευρη, κοινωνική, περιβαλλοντική και βεβαίως οικονομική. Μόνο που είναι ο αδύνατος κρίκος μιας κρίσης του συστήματος. Μιλάμε για την κρίση στην Ευρωζώνη, μιλάμε για άδειλο το μέλλον, ακριβώς επειδή ο άξονας των Μερκοζή είναι εκείνες οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επιβάλλουν την δημοσιονομική πειθαρχία και την αυστηρή λιτότητα και κατά ομολογία και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πια, με απόρριτη έκθεσή του, είναι μια αδιέξοδη πορεία. Αυτό που εμείς ζητούμε είναι να περάσουμε σε μια άλλη εποχή, να αφήσουμε πίσω τον κακό εαυτό μας, να κάνουμε εκείνες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται ανεξάρτητα από τι μας λέει η Τρόικα και να δούμε διαφορετικά το μέλλον. Μιλάμε για μια βιώσιμη πορεία. Μιλάμε για δημιουργία 5 εκατομμυρίων θέσεων, πράσινων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για ένα κούρεμα του χρέους που να μην αφήνει έρμεα της καταστροφής των αγορών τα ασφαλιστικά ταμεία. Μιλάμε για μια μεταρρύθμιση εκεί που υπάρχει ανάγκη. Μιλάμε για κατάργηση του απεχθούς χρέους. Για τους εξοπλισμούς, για παράδειγμα, όπου η Ελλάδα έχει βουλιάξει σε μια λεγόμενη διπλωματία των εξοπλισμών και πλήρωσε το 1/3 του χρέους σε εξοπλισμούς τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχουν λοιπόν ανάγκη για μεταρρυθμίσεις βαθύτατες στην κοινωνία, στη διάθρωση του κράτους, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το πελατειακό κράτος, να αφήσουμε πίσω μας το αδιέξοδο μοντέλο ανάπτυξης που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση και να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή εμπειρία ακριβώς γιατί είμαστε κομμάτι αυτού του κοινού ευρωπαϊκού σπιτιού. Πιστεύουμε σε αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά θέλουμε μια διαφορετική Ευρώπη. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε να αλλάξουν οι σχετισμοί. Να πορευτούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο, με συμμάχους τους πολίτες, με διαφάνεια, με δικαιοσύνη, με αναδιανομή του εισοδήματος, με άλλες πολιτικές που υπερασπίζουν το συλλογικό συμφέρον, το κοινωνικό κράτος και δεν αφήνουν τους πολίτες έρμεα στις πολιτικές των αγορών και των συμφερόντων. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο απέδειξε ότι μπορεί να είναι χρήσιμο υπηρετώντας τους θεσμούς μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύουμε ότι στις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν πριν δεσμευτεί η χώρα για τις επόμενες δεκαετίες με τη νέα Δανειακή Σύμβαση, σε αυτές τις νέες εκλογές που οι πολίτες πρέπει να συμμετάσχουν,
να δηλώσουν ότι υπάρχουν δυνατότητες ανανέωσης της πολιτικής, ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε εκείνες μεταρρυθμίσεις και να ξεφύγουμε από αυτά τα αδιέξοδα, οι οικολόγοι πράσινοι φαίνεται πως θα είναι μέσα. Ζητούμε λοιπόν αυτή την υποστήριξη για να δοκιμαστούν άνθρωποι που έχουν καθαρά χέρια, καθαρό μέτωπο και έχουν ταυτόχρονα ένα όραμα για μια καθαρή Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε πράξη και μέσα στο Κοινοβούλιο, ακριβώς γιατί είμαστε μια δύναμη διαβούλευσης, μια δύναμη συμμετοχής και μπορούμε και θέλουμε να αλλάξουμε τους καιρούς μας. Νομίζω ότι αυτό που καλούμαστε να αποδείξουμε και το έχουμε αποδείξει ως κολέγοι πράσινοι, αλλά πρέπει και να αναλυθούν μεγαλύτερες πρωτοβουλίες στο επίπεδο της κοινωνίας, είναι να δείξουμε ότι υπάρχει μια πολιτική και ότι υπάρχουν πολιτικοί που είναι διαφορετικοί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μια εποχή απαξίωσης της πολιτικής και των πολιτικών, χρειαζόμαστε μια διαφορετική πολιτική η οποία να δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Να αποδεικνύει ότι δεν δουλεύουν μόνο για τη δικιά τους τάξη πολιτική, μομικρογιώτα, αλλά δουλεύουν για το δημόσιο συμφέρον. Και νομίζω ήδη τα 2,5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η θητεία του Μιχάλη Τρεμόπουλου δείχνει ότι πράγματι δεν χρειάζεται ιδιαίτερα προνόμια. Ο Μιχάλης δεν χρησιμοποίησε το προνόμιο να πάρει αυτοκίνητο, δεν είχε φύλακα αστυνομικό όπως έχουν οι βουλευτές και στην Ελλάδα οι 300. Μπορούμε να δείξουμε με παραδείγματα ότι υπάρχει μια πολιτική που βασίζεται και προωθεί το σχεδιασμό, την κοινωνική συνοχή, την προστασία του περιβάλλοντος και το πρασίνισμα της οικονομίας, μια πολιτική που βάζει σαν κέντρο του ενδιαφέροντός της τα συμφέροντα του κάθε πολίτη. Είμαστε μεγάλη πλειοψηφία οι πολίτες που δεν εκπροσωπούμαστε σήμερα από το είδος πολιτικής που έχει ακολουθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στην Ευρώπη. Η ομάδα των πράσινων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν εκείνη η ομάδα που και στις χώρες τους οι πράσινοι, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανέδειξαν την ανάγκη αλληλεγγύης στις χώρες του Νότου για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα, τη μεγάλη κρίση που είχε και ευρωπαϊκή διάσταση και διάσταση σε κάθε χώρα που σχετίζεται με τις αδυναμίες του πολιτικού συστήματος και της οικονομίας σε κάθε χώρα. Είναι σημαντικό ότι οι πράσινοι στη Γερμανία, οι πράσινοι στη Γαλλία, οι πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πράσινοι στην Αυστρία μίλησαν για αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και όχι για τιμωρία της Ελλάδας. Μιλάνε και παίρνουν πρωτοβουλίες και σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, στις χώρες τους, για να μπορέσουν να βοηθήσουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την κρίση. Όχι να μείνει στο περιθώριο, όχι να τιμωρηθεί. Απ' την άλλη μεριά, και εμείς ως κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Η κρίση, την οποία σήμερα βλέπουμε να βαθαίνει ακόμα περισσότερο, μια κρίση που ξεκίνησε ως κρίση δημοσιονομική, έχει εξελιχθεί σε κρίση οικονομική και κοινωνική, καταραίει η πραγματική οικονομία, αποσυντίθεται η κοινωνία. Αυτή η κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από ένα διαφορετικό και εναλλακτικό σχέδιο. Αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε τόσα χρόνια από τα δύο κόμματα εξουσίας έχει αποτύχει. Μας οδήγησε σε μια βαθιά κρίση και οι πολιτικοί των δύο μεγάλων κομμάτων δεν μπόρεσαν καν να διαχειριστούν την κρίση με έναν ορθολογικό τρόπο. Ήρθε η Τρόικα, η οποία παρουσίασε ένα σχέδιο, το οποίο συμφώνησε η τότε κυβέρνηση. Το σχέδιο όμως αποδείχθηκε αποτυχημένο. Βλέπουμε ότι δεν αντιμετωπίστηκε η δημοσιονομική κρίση και όχι μόνο αυτό, αλλά επεκτάθηκε η κρίση στην πραγματική οικονομία. Οι άνθρωποι χάνονται τις δουλειές τους, η ανεργία εκτινάζεται σε επίπεδα που είναι της δεκαετίας του 60. Επιστρέφουμε σε συνθήκες οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για τη συνοχή της κοινωνίας. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια καινούργια στρατηγική για τη διέξοδο από την κρίση. Οι οικολόγοι πράσινοι δεν είναι μια δύναμη που απλώς με έναν εύκολο τρόπο κάνει κριτική. Ασκούμε έντονη κριτική, αλλά κριτική σε βάθος, που συνδυάζεται όμως με εναλλακτικές προτάσεις. Εμείς μιλάμε για ένα εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο θα μας βγάλει από τη δημοσιονομική κρίση, αλλά ταυτόχρονα θα ανασυγκροτήσει την κοινωνία, τη διοίκηση, θα δημιουργήσει μια νέα οικονομία που θα βασίζεται σε πράσινες κατευθύνσεις και θα δημιουργήσει κοινωνική συνοχή πραγματική και όχι επιφανειακή. Αυτό μπορεί να γίνει αν σήμερα οι περιφέρειες αναλάβουν ένα πιο ουσιαστικό ρόλο στο να διαμορφώσουν αυτό το εναλλακτικό σχέδιο. Εμείς το λέμε ένα σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση που έχει στόχο τη συνοχή, την κοινωνική συνοχή, τη βιωσιμότητα και την απασχόληση. Με βάση αυτό το σχέδιο από κάθε περιφέρεια
μπορούμε να συγκροτήσουμε το καινούργιο σχέδιο ανάπτυξης για τη χώρα. Δηλαδή, πώς θέλουμε να είναι η χώρα μας το 2020. Δεν θέλουμε να είναι με 25% ανεργία, δεν θέλουμε να είναι με διαλυμένες κοινωνικές υποδομές, με διαλυμένο το κράτος, με μια οικονομία που θα έχει διαλυθεί και οι νέοι άνθρωποι θα έχουν φύγει στο εξωτερικό. Θέλουμε μια κοινωνία που από σήμερα μέχρι το 2020 θα αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα, προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με επιλογές στρατηγικές λανθασμένες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Δώσαμε έμφαση στο εγώ, δώσαμε έμφαση στον πλουτισμό, ακόμα και με καταστρέφοντας το περιβάλλον, δώσαμε έμφαση στο εύκολο χρήμα διαλύοντας τις κοινωνικές υποδομές, ενώ σήμερα εμείς θέλουμε μια νέα στρατηγική που από το εγώ πάει στο εμείς. Θα επιβιώσουμε αν όλοι εμείς συνεργαστούμε και δώσουμε λύση στα προβλήματα του κάθε ένα από εμάς. Θα επιβιώσουμε αν ο καθένας στηρίζεται στο διπλανό του και όλοι μαζί συναποτελούμε μια κοινωνία ενεργών πολιτών. Θέλουμε επίσης μια οικονομία που δίνει δυνατότητα να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα έσοδα του δημοσίου πρέπει να προέρχονται από, όχι από την εξάντληση των πολιτών, αλλά πρέπει να προέρχονται από πραγματικά οικονομικές δραστηριότητες βιώσιμες. Αυτά τα πράγματα θα τα στηρίξω και εγώ στη νέα περίοδο που ξεκινάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προτεραιότητες της δουλειάς μας και εκεί, αλλά και εδώ στη χώρα μας, είναι στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της πράσινης οικονομίας και γενικά της περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι θέματα με τα οποία θα έχουμε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, με τους φορείς, με τους δήμους, με τις περιφέρειες, για να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα καινούριο, ένα νέο μοντέλο βιώσιμης προοπτικής για τη χώρα, για να μπορούν τα παιδιά μας να είναι στην Ελλάδα, να μπορούν να έχουν θέσεις εργασίας και να μην εξαρτιέται η απασχόλησή τους από τον κάθε βουλευτή και τον κάθε πολιτικό, αλλά να προσφέρονται θέσεις εργασίας που είναι βασισμένες σε ένα σχέδιο το οποίο είναι υποχρεωμένη η χώρα να έχει για την αντιμετώπιση της φτώχειας, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να έχουμε σωστές υποδομές για την υγεία, να μην πληρώνει σήμερα ο πολίτης όλα αυτά τα χρήματα που πληρώνει από την τσέπη του, γιατί οι υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν τον πολίτη, να έχουμε μια διοίκηση αποτελεσματική, να έχουμε κοινωνικές επιχειρήσεις και αναπτυγμένο κοινωνικό τομέα θα δώσει διέξοδο στη μεγάλη ανεργία που υπάρχει σήμερα. Πρώτα απ' όλα, κανένας δεν περίμενε τελικά ότι αυτό που λέγατε όταν εκλέχτηκε εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο θα γινόταν. Πώς φαίνεται στο εξωτερικό αυτή η κίνηση που κάνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι της Ελλάδος? Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω αν το περιμένατε ή όχι, αλλά εμείς λέμε αυτό που κάνουμε και κάνουμε αυτό που λέμε. Και δεν υπάρχει τίποτε που να μην έχει αποφασιστεί έγκαιρα και όχι τη στιγμή της κρίσης. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τώρα που αποξενώνται οι πολιτικοί δείχνουν και αυτοί ένα άλλο πρόσωπο. Οι Οικολόγοι Πράσινοι δημιουργήθηκαν το Δεκέμβριο του 2002 και αποφασίσαμε να το βάλουμε στο καταδραστικό μας το θεσμό της εναλλαγής. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές στο μέσο της θητείας εναλλάσσονται ακριβώς γιατί κανείς δεν είναι μόνιμος και ακριβώς γιατί τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους. Η δουλειά που κάναμε εκεί μπορεί να είναι σημαντική, αλλά είναι συλλογική. Δεν υπάρχει κανείς μόνος του εναντίον όλων. Υπάρχει λοιπόν μια συλλογική δουλειά που θα συνεχιστεί και αυτό θα γίνει και μέσα στην Ελληνική Βουλή. Θα πολλαπλασιάσουμε δηλαδή τη δύναμη των ιδεών επειδή θέλουμε να δουλεύουμε συλλογικά. Στους Οικολόγους Πράσινους δεν υπάρχει ο θεσμός του Προέδρου, δεν υπάρχει καν ο θεσμός του Γενικού Γραμματέα. Υπάρχει λοιπόν ένα συλλογικό πρόσωπο, μπορεί κάποιοι να έχουν περισσότερο ή λιγότερο ρόλο, αλλά αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το διαφυλάξουμε. Και θα έπρεπε να σκεφτείτε και όλους αυτούς που το έχουν υποσχεθεί στο παρελθόν ότι θα κάνουν την αλλαγή και δεν την κάνανε. Εμείς λοιπόν κρατάμε το λόγο μας. Δεν δεχθήκαμε τα βουλευτικά προνόμια και μάλιστα σε μια εποχή που δεν φαινόταν ότι θα περάσουμε την κρίση. Το βουλευτικό αυτοκίνητο, η λιμουζίνα που όλοι πήρανε, εμείς την αρνηθήκαμε την πρώτη στιγμή. Δεν έχουμε τον αστυνομικό φρουρό. Δεν έχουμε τις δεκάδες δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης κλπ. Όπως δικαιούται κάθε βουλευτής. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε να εγγυηθούμε τη λειτουργία των θεσμών και δεν είμαστε ευάλωτοι στις ειρήνες της εξουσίας και στα προνόμια και στην καλοπέραση μακριά από τα προβλήματα των πολιτών.
Αυτό είναι εγγύηση για την πολιτική που θα κάνουμε στη συνέχεια. Οι πράσινοι, σε ένα διεθνές επίπεδο, τα, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας τους, έχουν αυτούς τους θεσμούς. Και βέβαια, οριμάζει κανείς, αυξάνονται οι θέσεις και ανάλογα, όταν βάζεις και κριτήρια αποτελεσματικότητας, βλέπεις και με ποιους όρους αυτές τις αρχές θα τις υπηρετήσεις. Άρα, είμαστε ανοιχτοί σε εξελίξεις. Και βεβαίως τώρα που όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο τι έκανε ο πρώτος ευρωβουλευτής πράσινος, Έλληνας, είναι σαφές ότι αυτοί οι θεσμοί λειτουργούν και ελπίζουμε να λειτουργήσουν σε όλα τα επίπεδα και στη συνέχεια. Τα πιο σημαντικά πράγματα που έκανε ο πρώτος Έλληνας πράσινος ευρωβουλευτής, ποια είναι, αν θα μπορούσατε να τα συνοψίσετε, και ποιοι θα είναι οι στόχοι, κύριε Χριστόγελε, μετά για το... Κοιτάξτε, είμαι μέσα στους 20 πιο παραγωγικούς ευρωβουλευτές, μέσα στους 750 που είναι πια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω καταθέσει 354 ερωτήσεις, αλλά έχω συμμετάσχει ως σκιώδης συγητής των πράσινων σε μια σειρά, αλλά ταυτόχρονα έχω κάνει και μια έκθεση για τη διαφάνεια στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν Έλληνα, για τη χώρα μας, που τόσο βάλεται από τις δημιουργικές λογιστικές, από την άσχημη εικόνα που έδωσαν προς τα έξω αυτοί που μας κυβερνούσαν. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση πρέπει να έχει συνέχεια και να αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε, μια και υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκείνο όμως που επίσης θέλω να πω σημαντικό, είναι ότι έφερα μέσα στην ομάδα των πράσινων εκείνη την ελληνική οπτική που δεν είχαν μέχρι τώρα, γιατί υπάρχουν πλευρές πολιτικές που χρειάζονται περισσότερη πληροφόρηση, περισσότερη κατανόηση στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, στις απειλές, στους κινδύνους, στα προσόντα που υπάρχουν εδώ, και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα άλλο σημαντικό σημείο της δικιάς μου προσφοράς. Η ελληνική οπτική και μέσα στη μεγάλη ομάδα των 58 πια πράσινων ευρωβουλευτών που ξεκίνησαν λιγότεροι από 53-54 και διευρύνονται με κόσμο που έρχεται από διάφορες άλλες πλευρές, από την αριστερά, από το κόμμα των πειρατών στη Σουηδία, όπου μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νιώθουν ότι η οικογένειά τους είναι η πράσινη. Σε αυτό συνέβαλα και εγώ, στην ανάπτυξη των ιδεών για ένα άλλο πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο σε ολόκληρη την Ευρώπη και ταυτόχρονα στην ανάδειξη των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων, το βούλιαγμα στους εξοπλισμούς και πολλές από τις τοποθετήσεις του Κομπεντίτ που είναι πια γνωστές και φιλικές απέναντι στην εκφράζοντας την ελληνική στην Ελλάδα, είναι κάτι που οφείλεται και στη δικιά μας συμμετοχή μέσα στην ομάδα των πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να περάσουμε σε μια νέα εποχή στην πολιτική, στον τρόπο που άσκεται η πολιτική. Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να κάνουν αυτά που υπόσχονται και οι πολίτες πρέπει να επιλέγουν πολιτικά κόμματα με βάση τόσο τα προγράμματά τους όσο και τη συνέπεια συντήρηση των προγραμμάτων. Στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο μέχρι τώρα άλλα να λένε τα κόμματα και άλλα να κάνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς αποδείξαμε ως οικολόγοι πράσινοι ότι αυτά που λέμε, αυτά εφαρμόζουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βασικό. Σε επερχόμενες εκλογές, τα δύο κόμματα εξουσίας πρέπει να πάρουν πάρα πολύ μικρά ποσοστά. Δηλαδή, ποσοστά λιγότερο από το 20%, 15-20%, για να μπορέσουν να έρθουν στο προσκήνιο νέες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει αντιμετώπιση της κρίσης από τους ανθρώπους που μας οδήγησαν στη βαθιά χρεοκοπία. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Και οι πράσινοι, οι οικολόγοι πράσινοι, είναι μέρος της λύσης γιατί φέρουμε νέες ιδέες, ποιότητα στην πολιτική και συνέπεια στην πολιτική. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κάνει πράγματα, ήδη ο Μιχάλης ανέφερε όσα έχει κάνει. Θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά. Και ήθελα να πω ότι η προτεραιότητά μας θα είναι η συνεργασία με την αυτοδιοίκηση. Η συνεργασία με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς σε ένα συστηματικό διάλογο, γιατί η πολιτική πρέπει να είναι συμμετοχική. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ο διάλογος ώστε να
προχωράει και να εξελίσσεται η κοινωνία, να βάζει στόχους, οράματα, αλλά και ρεαλιστικές λύσεις, να τις εφαρμόζει, να τις αξιολογεί. Από τα άμεσα που έχουμε αναλάβει να κάνουμε στην καινούργια κοινοβουλευτική περίοδο στις Βρυξέλλες, είναι για παράδειγμα η έκφραση γνώμης σε βασικά εργαλεία τα οποία σήμερα συζητιώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν την πολιτική συνοχή ή την περιφερειακή ανάπτυξη. Έχουμε αναλάβει σαν ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρουσιάσουμε απόψεις για το θέμα του Ταμείου Συνοχής και των Δανεισμών, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την κοινή αλληλευτική πολιτική, για την εφαρμογή της πολιτικής για τα νερά, για τα διασυνοριακά δίκτυα μεταφορών, π.χ. ο σιδηρόδρομος είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Στις 10 του Φλεβάρι θα είναι εδώ ο Κον Μπετίτ στην Ελλάδα να μιλήσει σε μια μεγάλη εκδήλωση που θα κάνουν για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω και τα μέσα ενημέρωση και όποιος πολίτης μπορεί να συμμετάσχει θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι είναι από τους ανθρώπους που εκφράζουν την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη και να εκφράσει την αλληλεγγύη της, να αλλάξει, να γίνει πιο πολιτική, να γίνει οικονομική ένωση, να γίνει πολιτική ένωση. Και αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε στις 10 του Φλεβάρι. Προωθούμε πολύ τη συνεργασία και θα υπάρξει μια πρωτοβουλία από τον Ιούνιο και στις 4 χώρες του Νότου που αντιμετωπίζουν σήμερα την κρίση, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Θα υπάρχει μια συλλογική έκφραση αλληλεγγύης των Πρασίνων με επισκέψεις μεγάλης ομάδας και με ευρωβουλευτές και με επιστημονικούς συνεργάτες στις 4 χώρες. Θα είναι μια κοινή πρωτοβουλία των Πρασίνων που είναι στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και εμένα στην Ελλάδα. Θα υπάρξουν πολλές διεθνείς παρεμβάσεις, ευρωπαϊκές παρεμβάσεις με ημερίδες. Η πρώτη που αφορά, και μάλιστα τα κουβεντιάσαμε και πριν λίγο και με τον Δήμαρχο του Λουτρακίου, η πρώτη θα αφορά τη δημιουργία συμμετοχικών εταιριών, με τη συμμετοχή δηλαδή δήμων, πολιτών κτλ. Για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έτσι ώστε και να έχουμε παρέμβαση στα θέματα ενεργειακά και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας τοπικά και να αξιοποιούνται τα κεφάλαια για να επενδύεται στις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Θα δώσουμε έμφαση στα καλά παραδείγματα από όλη την Ευρώπη, στις δυνατότητες χρηματοδότησης παρόμοιων προσπαθειών, είτε από ευρωπαϊκούς πόρους, είτε μέσω διαφόρων άλλων πηγών χρηματοδότησης που υπάρχουν στην Ευρώπη. Θα υπάρξει και μια έκθεση που θα σταλεί μετά και στους Δήμους και στις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει επίσης παρέμβαση για τη μεταστροφή τομέων της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση, με πρώτη παρέμβαση στο θέμα του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου. Είναι ένας τομέας ο οποίος θα μπορούσε να στραφεί στην παραγωγή πλοίων περιβαλλοντικά υψηλών στάνταρτς, αλλά ταυτόχρονα να κατασκευάζει και μέρος τεχνολογιών που είναι γύρω από ΑΠΕ ή άλλες πράσινες τεχνολογίες. Παράδειγμα, κομμάτι των πυλώνων και της τεχνολογίας των ανεμογεννητριών θα μπορούσε κάλλιστα να παράγεται σε ναυπηγεία, μια και υπάρχει παρόμοια εμπειρία. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις στα θέματα της κοινωνικής συνοχής, διεθνείς ευρωπαϊκές ημερίδες στις Βρυξέλλες, όπως και θα συνδέσουμε την προστασία του περιβάλλοντος με την απασχόληση. Γιατί η διαχείριση του περιβάλλοντος, η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Δεν είναι εμπόδιο στην οικονομία. Αντίθετα, είναι μια άλλη κατεύθυνση για την οικονομία. Αυτό που εμείς ονομάζουμε πράσινη οικονομία. Και βέβαια θα υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στη συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, γιατί πιστεύουμε ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να δέσουν σε ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα. Αυτό που συζητήσατε με τον Δήμαρχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που γνωρίζετε ότι βρίσκει αντίθετος ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ο τρόπος που προωθείται στην Ελλάδα, όπως προωθούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νομίζω είναι που δημιουργούν το πρόβλημα. Εμείς αυτό που λέμε είναι να εμπλακούν οι τοπικές κοινωνίες στον τρόπο που παράγεται η ενέργεια και στον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια. Προφανώς πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις στον τρόπο που καταναλώνουν την ενέργεια. Γιατί κάποιοι από αυτούς που αντιδρούν ανοίγουν και στο δικό σας χώρο. Ναι, θα σας πω. Εγώ είμαι και Περιφερειακό Σύμβουλο στο Νότιο Αιγαίο. Και οι δικές μας προτάσεις έγιναν πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα έχουμε προχωρήσει πολύ σε αυτόν τον τομέα. Τι έχουμε προτείνει. Σήμερα, όπως προωθείται η ενέργεια, κυρίως αφορά την επενδύση από μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποκομίζουν σημαντικά κέρδη. Γιατί μία επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποσβαίνει μέσα σε 5 χρόνια. Εμείς λέμε λοιπόν, η κάθε τοπική κοινωνία, αφού έχει διαθέσιμους πόρους φυσικούς, αλλά μπορεί να βρει και οικονομικούς πόρους, να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, να παράγει ίδια την ενέργεια που καταναλώνει και οι πόροι να ανακυκλώνονται και να μένουν στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό το μοντέλο
είναι κυρίαρχο σήμερα και στην Ευρώπη. Δηλαδή η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία παράγουν την ενέργεια που χρειάζεται μέσα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από λαϊκούς συνεταιρισμούς και εταιρείες λαϊκής βάσης. Αυτό λοιπόν το πράγμα. Στέγες. Ορίστε. Και στέγες. Βασικό και αυτό. Βεβαίως. Όλα... Εδώ για να κάνεις όμως στις στέγες να πάρεις ένα φωτοβολταϊκό χρειάζεται να περάσεις από 40 επιτροπές. Αν μπορεί, αν θα σε δεχτεί. Ναι, μέχρι κάποιο αν... όριο τώρα έχει απλοποιηθεί η διαδικασία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε μόνο. Ας πούμε στην Γερμανία υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία είναι παραγωγή ενέργειας. Δηλαδή αξιοποιούν τις στέγες, τα ίδια τα σπίτια γίνεται παραγωγή ενέργειας. Αυτά τα πράγματα είναι που θα μας δώσουν εργαλεία να αντιμετωπίσουμε και τη δημοσιονομική κρίση και τα θέματα της ανεργίας και τα θέματα των συμπληρωματικών εισοδημάτων. Δηλαδή ένας δήμος, μια τοπική κοινωνία, μια ομάδα παραγωγών θα μπορούσε να έχει συμπληρωματικά εισοδήματα από την παραγωγή ενέργειας. Εάν αφήνουμε το θέμα βέβαια μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις, τότε δημιουργούνται συγκρούσεις γιατί μια μεγάλη επιχείρηση σκέφτεται απλώς πώς θα αποκομίσει τα περισσότερα κέρδη. Μια τοπική κοινωνία που θα κάνει επένδυση σε ΑΠΕ θα επιλέξει και το χώρο όπου θα βάλει σαν ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, θα αξιοποιήσει δηλαδή ένα σχέδιο χρήσεων γης, χωροταξίας, έτσι, και θα έχει και όφελος οικονομικό, θα δημιουργήσει εργασίες για τους ανθρώπους στην περιοχή της. Τελευταία εμπειρία από συνεταιρισμούς ήταν κάπου το 80 με το 90 και ήταν τραγική για τη χώρα. Επίσης αυτό που ρώτησε εδώ συνάδελφος, θα λυθεί το πρόβλημα, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι όντως που αντιδρούν στα γεράνια, θα πάρουν ανεμογεννήτρια, αυτό δεν λέει κτλ. Στο πράθυ. Εάν το βάλει δηλαδή ο Δήμος σε συνεργασία με πολίτες ή είναι λύνει το πρόβλημα αντί να το βάλει μια μεγάλη εταιρεία. Yeah. Καταρχήν θα έπρεπε και ο Δήμος. Δεν ξέρω κιόλας και γιατί αντιδρούν. Δηλαδή. Θα σας πω. Δηλαδή θέλουμε ή δεν θέλουμε. Ναι, ναι. Καταρχήν θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί η εναλλακτική λύση είναι πάρα πολύ κακή. Ο κόσμος δεν θέλει. Ναι, ναι, θα σας πω. Εάν και με λιγνίτη. Όχι μόνο εδώ στο τραγί, πουθενά. Όπου λέει θα βάλουμε ανεμογεννήτριες, αντιδρούμε. Ωραία. Αυτή τη στιγμή και με λιγνίτη ρυπαίνουμε το περιβάλλον της περιοχής. Έχουμε εκπομπές εξαιδίου του άνθρακα, αλλάζουμε το κλίμα. Και κυρίως έχουμε υψηλό κόστος, αν έχετε πάρει είδηση τώρα με την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, σχετίζεται κατά πολύ με το γεγονός ότι η ΔΕΗ ήδη πληρώνει κόστη μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια για δικαιώματα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και από το 2013 και μετά θα πληρώνει 2,5 δισεκατομμύρια ετησίως, που σημαίνει 40% αύξηση τιμολογίων της ΔΕΗ. Άρα πρέπει να πάμε υποχρεωτικά προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Γερμανία, για παράδειγμα, το 2030 θα επεξαρτηθεί και από τα πυρηνικά εργοστάσια και από τα ορυκτά καύσιμα συνολικά. Και 100% της ενέργειας θα παράγεται από ΑΠΕ. Πώς θα κάνουμε όμως σωστά την εφαρμογή των ΑΠΕ? Με σωστό χωροταξικό σχεδιασμό σε κάθε περιοχή, δηλαδή το λέγαμε και με τον Δήμαρχο, πρέπει να κάνει χρήση γης και ο Δήμος και να πει σε ποιες περιοχές επιλέγουμε να μπουν αιωλικά συστήματα, γιατί να μπουν εκεί που είναι ένα δάσος. Μπορεί να μπουν κοντά στην πόλη, μπορούν να μπουν στην παράκτια ζώνη μικρότερες ανεμογεννήτριες, μπορούν να μπουν σε άλλες περιοχές. Εάν αν ο επενδυτής είναι η κοινωνία, θα επιλέξει με περιβαλλοντικά κριτήρια που θα μπουν τεολικά. Δεν είναι απαραίτητο να μπουν εκεί που έχουν το υψηλότερο δυναμικό, δίπλα από ένα δάσος με έλατα για παράδειγμα. Μπορούν να μπουν σε κάποιες άλλες περιοχές όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Άμα πάτε, θα δείτε ότι δίπλα από αυτοκινητόδρομους, σε χωράφια, μέσα στις πόλεις, γύρω από τις περιφέρειες των πόλεων. Υπάρχουν στη θάλασσα, offshore κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει ως κοινωνία να μην είμαστε άσπρο μαύρο, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις. Αυτό είπαμε και στον Δήμαρχο, να κάνει το σχεδιασμό, να πάρουν πρωτοβουλίες για να γίνουν συμμετοχικές εταιρείες και οι συνεταιρισμοί απέτυχαν σε μια άλλη εποχή, σήμερα όμως επανακάμπτουν. Στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί. Σας λέω ότι στην Δανία, για παράδειγμα, υπάρχουν συνεταιρισμοί που έχουν τις κατοικίες και είναι πολύ πιο φθηνή η κατοικία. Όλες σχεδόν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι συνεταιρισμοί πολιτών ή δημοτικών επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει και στη Γερμανία και στην Αυστρία. Που είναι μεγάλες εταιρείες εκεί πέρα και όμως δεν είναι αυτές που ελέγχουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά είναι ένα άλλο μοντέλο το οποίο προωθήθηκε με πρωτοβουλία των πράσινων και μέχρι το 2020 θα έχει δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίας στην παραγωγή κυρίως. Αυτό είναι σημαντικό. Ήδη τα 370.000 έχουν δημιουργηθεί με βάση την νομοθεσία που πρόθεσαν οι πράσινοι και ένα στοιχείο της σταθερότητας της γερμανικής οικονομίας οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι τόσο εξαρτημένοι όπως εμείς από το πετρέλαιο, αλλά έχουν αναπτύξει ακριβώς τις ανώσιμες πηγές ενέργειας που τους δίνουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δηλαδή έχουν πολύ καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας και του κόστου στην παραγωγή των προϊόντων τους. Μην τα βλέπουμε αυτά μόνο από την περιβαλλοντική άποψη, αλλά και από την προσωπική. Ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός που θα έχει την ιστορία του. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν ξεγεννηθήκαμε χθες, υπήρχαν και συνεταιρισμοί,
και ρεμούλες και λεφτά και τέτοια. Βεβαίως. Αλλά ήταν η εποχή της ρεμούλας και της διαφθοράς. Δεν απέτυχε η ιδέα, όχι, χρησιμοποιήθηκε για πλουτισμό και η κοινωνία. Ο χριστιανισμός είναι καλύτερη ιδέα. Αλλά κάνανε τις σταυροφορίες, φάξανε δηλαδή, δεν θεωρώ γι' αυτό. Μία φράση που θα πάρει το λόγο ο Μιχάλης. Γι' αυτό ως κοινωνία δεν πρέπει να ανεχόμαστε, πρέπει να έχουμε μηδενική ανοχή απέναντι στη διαφθορά. Το πρόβλημα είναι ότι ως κοινωνία ανεχθήκαμε τη διαφθορά και γενικεύτηκε πάρα πολύ στην κοινωνία. Επομένως, ένας συνεταιρισμός αντί για εργαλείο για το δημόσιο συμφέρον έγινε εργαλείο πλουτισμού. Μπορούμε να κομματισμού κτλ. Απαιτήθηκε ότι οι συμπολίτες μας, το 95% τη διαφθορά την ήθελε. Τώρα τελείωσε αυτό, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε ως κοινωνία. Τώρα βέβαια φύγαμε από το θέμα των ανανεώσιμων και πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Αν μου επιτρέπετε, επειδή εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Κάθε αντίδραση που μιλάει στο όνομα του περιβάλλοντος δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Εμείς έχουμε αποδείξει με δεκάδες χρόνια στην πλάτη μας την περιβαλλοντική μας ευαισθησία και την εμπλοκή μας σε τέτοιες πρωτοβουλίες κοινωνικής αντίδρασης και αντιπαράθεσης. Αυτό ήταν στην παιδική μας ηλικία. Είμαστε στην εποχή των εναλλακτικών προτάσεων, που σημαίνει ότι έχει μεγάλη σημασία το να προστατεύσει κανείς το περιβάλλον, γιατί πολλές φορές οι επενδύσεις γίνονται ίσα-ίσα για να τα πάρουν σαν κάποιοι μέσα στη νύχτα και να φύγουν χωρίς να σκεφτούν τις επιπτώσεις. Πολλές φορές οι τεράστιες ανεμογεννήτριες δημιουργούν προβλήματα με τους δρόμους εξυπηρέτησης που θα περάσουν τρία αξονικά κλπ. Ή είναι σε σημαντικές περιοχές για τα πουλιά. Εμείς μιλάμε ότι πρέπει να γίνεται σαφέστατη έρευνα όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η συμμετοχή της κοινωνίας δεν είναι απλώς για να γίνουν συμμέτοχοι στα ωφέλη τα οικονομικά, αλλά συμμετοχή στην υπόδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και αυτό μας βάζει μπροστά σε μία ευθύνη, βάζει κάθε τοπική κοινωνία. Δεν είμαστε λαϊκιστές να χαϊδεύουμε στην πλάτη όποιον αντιδρά. Πιστεύουμε ότι το διακύβευμα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής είναι τεράστιο. Αυτοί που πιστεύουν όλες τις προκαταλήψεις, οι οποίες αναπαράγονται, ότι χαλάει το μαλλί των προβάτων, κόβει το γάλα, μιλάμε για πολλές προκαταλήψεις που αδικούν αυτή την προνομιακή περίοδο που έχουμε και ταυτόχρονα δεν υποχρέωση, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως χώρα. Ιδιαίτερα οι περιοχές που είναι παραθαλάσσιες πρέπει να ξέρουν ότι η κλιματική αλλαγή σημαίνει άνοδο της στάθμης της θάλασσας σε κάποια χρόνια. Να ανεβούν οι στάθμοι, να ανεβεί στην περιοχή εδώ η στάθμη της θάλασσας 5 και 10 εκατοστά σημαίνει βούλιαγμα της τουριστικής δραστηριότητας. Σημαίνει εκτός των άλλων και οικονομικές επιπτώσεις. Άρα θα πρέπει να διαλέξουμε. Πρέπει να διαλέξουμε να μην είμαστε εξαρτημένοι από την εισαγωγή ρεύματος από το Κοζλοντούι και να ενισχύουμε τα πυρηνικά και τους λόγους ύπαρξής τους. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτονομία. Άρα λοιπόν οι αντιδράσεις, όσο έχουν δίκιο όσο αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είμαστε μαζί, αλλά ταυτόχρονα λέμε λαϊκή συμμετοχή, δημοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις με ένα καινούριο πνεύμα για να μπορέσει να υπάρχει και τοπικό όφελος αλλά και έλεγχος. Όχι στα τερατώδη μεγέθη, αλλά σεβασμό στο περιβάλλον και ταυτόχρονα στην ανάγκη να ξεπεράσουμε το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που τονίσατε πριν για την διαφθορά, φυσικά και υπάρχει παντού. Η διαφορά μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι και εκεί υπάρχει διαφθορά. Μόνο που εδώ, με ευθύνη του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων που κυβέρνησαν τις τελευταίες δεκαετίες, έχει η διαφθορά εξατομικευθεί. Θυμόμαστε πολύ καλά το ποιος είπε το 1984 σε στέλεχός του, όταν πιάστηκε κλέπτον ο πόρας, είπαμε για ένα δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ενισχύθηκε η λογική του, υπάρχει πλαφόν και στη διαφθορά. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτές οι νοοτροπίες πρέπει να μείνουν πίσω. Δεν μπορεί να είναι γονατισμένος ο ελληνικός λαός σε τέτοιες λογικές πελατειακού κράτους και διαφθοράς εξατομικευμένης. Το φακελάκι, το γρηγορόσημο, αυτά όλα πρέπει να μείνουν πίσω και να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια καινούργια Ελλάδα.
Όχι γιατί μας την επιβάλλει η Τρόικα, αλλά γιατί εμείς πρέπει να φτιάξουμε ένα διαφορετικό κόσμο. Οι μορφές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι αυτές στις οποίες εμείς εστιάζουμε. Είναι ένα μεγάλο μέγεθος ανερχόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ο τρίτος τομέας της οικονομίας που πιάνει το 10% σε επίπεδο της πραγματικής οικονομίας και στην Ελλάδα είναι τώρα σε εκκίνηση. Μέσα από το βούλιαγμα και την ισοπαίδωση και την καταστροφή των μισθών, των ημερομισθείων και του κοινωνικού κράτους, εμείς μιλάμε για μια άλλη διέξοδο. Με τον πολίτη μπροστά, με συλλογικές μορφές. Εκτός αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να περιμένουμε τις αγορές ή κάποιους που εκμεταλλεύονται το δικό μας γονάτισμα για να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν. Εμείς είμαστε μέρος της λύσης και οι οικολόγοι πράσινοι είναι αποφασισμένοι να δουλέψουν γι' αυτό. Έχετε τις δημοσκοπήσεις της Νέας που σας δίνει 4%. Μπαίνετε στη Βουλή. Τι θα κάνετε την επόμενη μέρα? Θα συνεργαστείτε με αυτά τα κόμματα που καταγγέλλατε τώρα? Θα επιδιώξετε να συνεχιστεί η κυβερνησία? Θα πάμε σε νέες εκλογές? Ποια θα είναι η στάση σας? Οι οικολόγοι πράσινοι έχουν αποδείξει και στην Ελλάδα και διεθνώς ότι είναι μια δύναμη δημιουργίας. Είναι μια δύναμη διαβούλευσης. Είναι μια δύναμη και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συζητά με άλλες μεγάλες πολιτικές οικογένειες και προσπαθεί να επηρεάσει τη γραμμή συνολικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε αρκετές περιπτώσεις το έχουμε καταφέρει. Αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει και στην ελληνική πραγματικότητα. Ρωτώ όμως, υπάρχει κάποια κουλτούρα διαβούλευσης, υπάρχει κάποια συζήτηση μεταξύ των κομμάτων ή το καθένα θεωρεί ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια? Εμείς πιστεύουμε ότι οι οικολόγοι πράσινοι με τη διακριτή τους πρόταση σαφέστατα και έχουν υποχρέωση να είναι αυτόνομοι και παρόντες στην επόμενη Ελληνική Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι μας χωρίζουν μεγάλες διαφορές από τα κόμματα που παρά τις διακηρύξεις τους υπηρετούν το μονόδρομο του μνημονίου, της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της αυστηρής λιτότητας. Αυτό κάνει και η κυβέρνηση Παπαδήμου. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε επίσης με δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν την επιστροφή στη δραχμή. Πιστεύουμε ότι οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές. Πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Πιστεύουμε στη λύση του ευρωομολόγου. Πιστεύουμε στον άλλο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μιλάμε για έναν άλλο άξονα, για μια αλλαγή των συσχετισμών. Και γι' αυτό ακριβώς σε αυτή τη γραμμή και όσοι πιστεύουν ότι μπορούμε να έχουμε αυτή την πρακτική, ρεαλιστική, εναλλακτική λύση εδώ και τώρα, ναι, είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιου είδους σε επιμέρους ζητήματα, σε συνεργασίες και όχι φυσικά από υπουργικά πόστα, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε είναι να καταθέσουμε κάποιες ιδέες, κάποιες εναλλακτικές λύσεις και στα συγκεκριμένα θέματα, στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τον τόπο, εμείς είμαστε και θα είμαστε θετικοί. Πράγματι, αυτό που αναρωτιέται πολλοί κόσμος και όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα λέει: εντάξει, ωραία, αλλά να μπείτε κι εσείς μέσα, μήπως πάμε σε ακυβερνησίες? Αυτό που χρειάζεται πρώτα ο τόπος είναι μια διαφοροποίηση της πολιτικής που εφαρμόζεται. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, πρέπει με τις εκλογές να έρθουν στο προσκήνιο με ισχυρή παρουσία και μέσα στη Βουλή δυνάμεις οι οποίες έχουν πρόγραμμα που έχει όμως και εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μην το βλέπουμε μόνο τι θα είναι, πώς θα είναι το πολιτικό τοπίο, αλλά και ποια θα είναι τα προγράμματα που θα εκπροσωπηθούν στη Βουλή. Αυτό που λέμε εμείς λοιπόν καταρχήν είναι οι πολίτες να ψηφίσουν με βάση προγράμματα που προσφέρουν λύσεις για τη μεγάλη κρίση που έχουμε. Εάν απλώς ψηφίσουν στη βάση της οργής, η επόμενη μέρα μπορεί να είναι ακόμα χειρότερη. Δηλαδή, αν κυριαρχήσουν απόψεις να επιστρέψουμε στη δραχμή, όλοι εναντίον όλων κτλ., ή ο ένας απλώς να σκέφτεται για το πώς θα γίνει πρωθυπουργός και ο άλλος να σκέφτεται πώς θα πάρει το δαχτυλίδι, αυτά είναι πράγματα που δεν προσφέρουν λύσεις στη χώρα. Εμείς λοιπόν λέμε πρώτα-πρώτα πρόγραμμα, να κρίνουν οι πολίτες το πρόγραμμα κάθε κόμματος. Εμάς να μας ψηφίσουν αν κρίνουν ότι προσφέρουμε λύσεις. Εμείς το λέμε ότι προσφέρουμε λύσεις. Μιλάμε πολύ συχνά για το πρόγραμμά μας και για τις λύσεις για την οικονομία, για το περιβάλλον, την κοινωνία, την ενεργία. Δεν λέμε υποσχέσεις, λέμε πράγματα τα οποία θα τα κάνουμε μαζί με τους πολίτες και μαζί με τους φορείς. Δεν λέμε ψηφίστε μας για να σας λύσουμε το πρόβλημα. Λέμε ψηφίστε μας να συνεργαστούμε για να λύσουμε από κοινού το πρόβλημα. Το δεύτερο πρέπει να είναι πολύ σημαντικό στο μυαλό κάθε ενός ανθρώπου που θα πάει να ψηφίσει ή θα απέχει, είναι η αποχή. Δεν ευνοεί
τις εναλλακτικές λύσεις. Η αποχή ενισχύει αυτούς που μας οδήγησαν στην κρίση. Γιατί θα πάνε και θα ψηφίσουν αυτοί που έχουν συμφέρον από τη διαφορά, από το πελατειακό σύστημα, και αυτοί που είναι κριτικοί πολίτες θα είναι μακριά από τις λύσεις. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι πηγαίνετε να ψηφίσετε. Και πηγαίνετε να ψηφίσετε για να στείλετε πολύ χαμηλά τα ποσοστά των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας και όσα κόμματα δεν έχουν λύσεις επίσης να πάρουν χαμηλά ποσοστά. Αν τα δύο κόμματα εξουσίας πάρουν 15 με 20% maximum το καθένα, σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος να συζητήσει διαφορετικά για την προγραμματική συνεργασία. Αν τα δύο κόμματα εξουσίας πάρουν 30-35% και απλώς χρειάζονται μία τσόντα του 3%, προφανώς δεν έχει νόημα να μιλάμε για καμία συνεργασία γιατί θα κάνουν τα ίδια πράγματα. Αν είναι όμως πάρα πολύ πίσω, όπως έχει γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, οι πράσινοι στη Γερμανία σήμερα είναι στο επίπεδο του 16-20%, που σημαίνει ότι επηρεάζουν πλέον το μοντέλο διακυβέρνησης. Το πρόγραμμά τους είναι ισχυρό. Σε πόλεις έχουν τώρα την Πρωθυπουργία. Έτσι. Παίζουν ρόλο σε συμμαχίες. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι η τσόντα που συμπληρώνει ένα κυρίαρχο κόμμα και σου λέει εντάξει, άμα θέλεις έλα εδώ, αλλιώς θα βρω πολλούς τους βουλευτές. Δεν θέλουμε εμείς να παίξουμε το ρόλο του συμπληρωματικού του πολιτικού συστήματος. Θέλουμε να ανατρέψουμε ειρηνικά το πολιτικό σύστημα και να έρθει ένα καινούργιο μοντέλο πολιτικής, ένα καινούργιο πρόγραμμα που θα προτείνει λύσεις διεξόδου της χώρας από την κρίση. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Το τέταρτο έγινε με παραπάνω μισάωρο. Οπότε με τις ερωτήσεις.